ξεχνώνησα. Έλα, τζολιά μου! Γκολ! Έτσι, μωρή, τρέλα, έτσι. Όχι, άντε, για ένα μηδέν. Έλα, το τέλειωσε. Για πλάκα! Έτσι, για πλάκα, για πλάκα. Battle 15. Σήμερα έχω μαζί μου τον Ορέστη Δούρβα. Εγώ έχω τον Μάνο Γρυπάρη δίπλα μου. Γνωστό από τα αφιερώματα στο GameOGR. Έχει κάνει αφιερώματα για πολλές gaming σειρές. Και κυρίως γνωστό από το κανάλι Δούρβας Bros στο YouTube. Θέλω να πω λίγο κάτι, συγκεκριμένα να στείλω αυτό το μήνυμα στη Χριστιανά που ξέρω ότι το βλέπει. Κανονικά ήταν να έρθει η Χριστιανά σήμερα. Αλλά εσύ είσαι troll pick, γι' αυτό πήραμε σένα. Ναι. Αλλά είχε μια άσχημη εμπειρία την τελευταία φορά που ήρθε σπίτι μου. Δεν ξέρω αν τα έδειξε όλα η κάμερα. Γενικά υπήρξε μια πολύ επίπονη. Ήταν, ναι, περιέργως ήμασταν στο κρεβάτι και είχε μια πολύ επίπονη εμπειρία σε ένα video game. Ίσως το video game που παίξουμε σήμερα με νοιάζει λίγο με αυτό και γι' αυτό επέλεξα να έρθει. Δεν πειράζει, Χριστιανά, και στο κρεβάτι σου καλά είσαι. Μπορώ εγώ να κερδίσω για σένα, μην αγχώνεσαι. Μπορώ να σου πάρω και δουλειά κάπου, αλλά δεν περιμένω και όχι, θα δούμε. Σήμερα πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε, γιατί παίζουμε με το psaddict.gr. Είμαστε 9-5 στις νίκες και αν κερδίσουμε κάνουμε double score 15, που είναι πολύ σημαντικό. Και λοιπόν, να πούμε ότι τα δώρα, έχουμε και δώρα σε κάθε εκπομπή. Θα πάρω και εγώ δώρο. Ναι, τα δώρα του νικητή, τα δώρα των νικητών, γιατί είναι δύο αντίπαλοι μας, είναι ένα video game της επιλογής τους από το eShop.gr. Ωραία, μάλλον να σου πω. Και περίμενε. Και τα δώρα των ετοιμένων, αν χάσουν δηλαδή, θα φύγουν με δύο αναμνηστικά από το tagstore.gr. Ωραία, είπαμε τους χορηγούς. Ναι. Άκου τώρα πώς έχει με το gaming. Το gaming είναι μια αμοιβαία σχέση δύο ανθρώπων. Είναι σαν έρωτας, γλυκός έρωτας. Σεξ, όπως το λέγανε η νεολαία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν θα είναι σεξ, δεν θα είναι έρωτας, θα είναι βιασμός, θα είναι ιαπωνικό πορνό. Θα είναι άσχημη εμπειρία. Θα έχει τετραγωνάκια. Θα έχει τετραγωνάκια, θα έχει αστεράκια, θα έχει τα πάντα. Πάντως δεν θα έχει νίκες. Θα έχει μόνο νίκες για μας. Είμαστε πρώτοι. Ωραία. Για να δούμε, θα τα καταφέρουμε σήμερα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε για τον battle. Πάμε. Battle με το psaddict.gr. Αχιλλέας Παντής. Νίκος Τρονιμάκης. Ορέστης Δούρβας. Ορέστης Δούρβας. Κάτι μου λέει ότι θα χάσατε σήμερα. Δεν πειράζει. Σημασία έχει το competition και όχι το γεγονός ότι θα χάσετε. Δεν πειράζει. Αλήθεια. Χάρηκα πάντως για την κουβέντα. Μπαίνει στο κλίμα όμως, μου αρέσει. Λοιπόν, σήμερα θα παίξουμε όπως πάντα σε κάθε battle. Επιλέγουν τα παιδιά ένα game εκείνη, ένα game εμείς και το τρίτο εσείς μέσω του forum του gamer.gr. Και αν κερδίσουν, αποκτούν από σήμερα από αυτή την εκπομπή, από αυτό το battle, video game από το eShop.gr, εάν χάσουν, αναμνηστικό από το tagstore.gr. Είστε έτοιμοι? Πανέτοιμοι. Το PSAddict.gr πότε ξεκίνησε την λειτουργία του? Λειτουργεί εδώ και περίπου ένα χρόνο. Mm-hmm. Ήταν μια ιδέα που ζήσει η Παρασκευά ήδη και έχουμε μαζευτεί μια ωραία ομάδα όπου κοιτάμε και ψάχνουμε πραγματάκια και ανεβάζουμε για το PlayStation που είναι η αγαπημένη μας κονσόλα, σαν PSAddict. Εκτός από PlayStation, οι συντάκτες παίζετε και άλλες κονσόλες. Παίζουν και προδοσίες δηλαδή. Έχω Xbox One, εγώ είμαι προδότης, είμαι της Microsoft. Να σου πω, μιας και λέμε για προδοσία, βλέπω έχετε και δύο μπλε μπλούζα. Το έχει κρύψει το Xbox One πάντως. Το έχει κρύψει, ναι. Ένα λεπτό, είστε προδότης που παίζετε Xbox και φαντάζομαι και Wii U, έτσι. Όχι τόσο, όχι. Το κάνουμε endorse. Α, οκ, είμαι μόνο εγώ. Φοράτε και δύο μπλε μπλούζες. Γρυπάρη, ελπίζω να με φώναξε εδώ για να με προδώσει, να μιλήσω εγώ. Απλά τυχαίνει να έχουμε την ίδια εμφάνιση και τα δύο sites, αλλά θα μπορούσαμε για χάρη του battle να κατεβαίνουμε με τις φιλοξενούμενες. Να φοράμε μια άσπρη μπλε. Είναι εντό έδρα μα και δύο, γι' αυτό. Εντάξει, οκ. Έπρεπε να φορέσω τη λευκή, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, πάμε για battle. Φύγαμε. Daniel Bryan αντίον Silvan. Και είναι τα δύο μεγαλύτερα icons στο wrestling που χάρηκα που μου έπεσε ότι βλέπεις wrestling, είσαι και εσύ κολλημένος. Πάντως σε κάποιους αγώνες βγάζουν αίμα, απλά παίρνουν πρόσωπο, δηλαδή το ξέρουν από πριν. Ναι. Ξέρουν κάτι αγώνες Undertaker με... Δεν πω λοιπόν ξεκινάμε. Daniel Bryan με Silvan, τα δύο μεγάλα icons. Πριν αφήσουμε με την μεγαλύτερη χαρά που ένας πάει Nick John Cena δεν υπάρχει. Λοιπόν, everything go. Καλά, ορίστε αγώνες μου σπίστον. Ωραίος. Μπράβο! Αυτό το feud έχει γίνει άπειρες φορές αυτή η μάχη και ο CM Punk κέρδιζε πιο πολλές φορές. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή τη φορά δεν θα γίνει το ίδιο. Πόνεσε. Έχεις το κυριστήριο. Αυτό πόνεσε περισσότερο. Ο wrestling τι θα κάνουμε, να τους πάμε... Λυπάει, έτσι είναι το wrestling. Έτσι. Αυτό πονάει. Πονάει και στα αλήθεια. Πάρ' τον κλόπο, αν η καρδιά σου έκανε. Κόψε την τάμας.
Μπράβο. Μπράβο, ωραίος, ωραίος, έτσι. Λίγα ακόμα θέλει. Σπάς τον, έτσι, μπράβο. Έλα, κλειά, πάμε. Λέω, κάνω submission, αλλά δεν τον κάνω, έχουμε πει, δεν κάνουμε tap out. Θα κάνω submission μόνο για να τον κάνω damage. Αν φτάσει στο tap out, το αφήνω. Ο Χουκ Κάμπατ, θα σκέφτω τα τελευταία. Τα τελευταία. Τα τελευταία είναι τα χειρότερα. Τα είναι ο τρόπος που νικάει ο Σίνα στα αλήθεια. Ισχύει βασικά. Σίνα κονφίρουμε. Ναι, πραγματικά. Όπα! Αλλά όχι ο τέλειος, όχι ο Δούρβαρ. Δεν πειράζει. Είναι σε καλό δρόμο να γίνει κάποτε. Κάναμε game break, ξεκινήσαμε καλά και πάμε στο δίτερο game που επιλέξαμε εμείς. Battle 2. Ξεκινάμε. Είχαν κάνει Banta Racing στο PS Addict GR, γιατί πλέον στα Battle μπορεί η ομάδα, ο υπερασπότης να κάνει ban ένα gender. Κάνανε Banta Racing. Και έτσι επιλέξαμε Fighting, Super Street Fighter 4 στο PS3. Έχω επιλέξει τον Ακούμα και ο Νίκος έχει επιλέξει τον Γκάι. Δεν πάρει από ό,τι άκουσα το καλοκαίρι προπονιώσουνα στα βουνά καϊμαρτσαλάν με ιερείς για αυτή την ημέρα. Ισχύει. Δεν άρχισαν καλά. Μάθες ο Ακούμα τώρα το καλοκαίρι. Φύρα τους παραλίδες. Μου φύγες από εκεί. Η αγωνία κορυφώνεται. Ή και όχι, γιατί δεν... Τι είναι αυτά τα πράγματα. Θα σας στείλω στα βιομηχανικά απόβλητα, κανόνες. Τρυπαρ, κάνουμε καλή τακτήν σε fighting games από εμάς. Ο Ακούμα είναι ένα τέρας της φύσης. Ακούμα, ναι. Σε με λίγο να σκοθώ. Δεν το βλέπετε. Εδώ πέρα δεν του δίνει το fair play, βλέπουμε. Ναι. Ο Ακούμα είναι ο Τζον Σίνα. Ή ο Ράντι Όρτον, για να συνοψιζόμαστε ακόμα περισσότερο. Για άλλη μια φορά βλέπετε υπερβολικό booking. Ναι, πραγματικά. Overbooked είναι. Είναι ο Roman Reigns. Δεν το βλέπω να σηκώνεται φέτος. Ή αυτό που θα έπρεπε να είναι ο Kevin Owens. Άντε για 2-0! Κερδίσαμε με ωραίες την κούρφα. Ναι. 1-2-3. 2-0 το Game World. 2-0. Κρίθηκε το match και πάμε να παίξουμε το τρίτο game. Θα γίνει χαμός. Rocket League 2v2. Αυτό το παιχνίδι είναι πολύ μπερδεμένο, δεν ξέρω αν είναι football ή αν είναι racing. Είναι τύχη. Όποιος έχει τύχη. 2-1. Ξεκινάμε το match Battle 3. Rocket League, το οποίο επιλέξατε στο forum του GamerGR. Και είμαστε στα δεξιά. Λοιπόν, πού είναι η μπαλίτσα, πού είναι η μπαλά, πού είναι η μπαλά. Πού είναι η μπαλά, δεν την έχασα, νάτι. Είμαστε, την κοντρόλαρα όμορφα. Εγώ είμαι κάτω δεξιά, ο Δούρμας είναι πάνω δεξιά. Είμαστε στα δεξιά της οθόνης και τα παιδιά είναι στα αριστερά. Τα παιδιά, ξέρω εγώ είχα ειδικό. Το πάνω μου, α, βάζουμε στο μπλε, οκ. Τι κάναμε, στο δικό μας τερματισμό. Μπράβο, μπράβο, Μάνο, ωραίο. Ευχαριστούμε. Κοίτα πως ένα γκολ έβαλες. Κοίτα το. Ρε, μην βάζουμε γκολ. Μπράβο, ρε. Στο πορτοκαλί, έκανα βλακία. Δεν ξέρω αν έχετε πάει και έχετε δει που κάθονται όλοι. Εγώ δεν έχω κάνει. Εντάξει, στα 15. Εντάξει. Οκ. Επίτηδες στο κανάλι, για να μην κερδίσετε, για να μην χάσετε 3-0 και πέστε σε κατάθλιψη τώρα, εντάξει. Ούτε καν. Γκολ. Εντάξει, κοίτα, σπασιά, γιατί έχουμε κερδίσει και ας πω κάτι, δεν κακό να κάνουμε καλές πράξεις για τους ανθρώπους. Α, βέβαια. Είστε θετικά, είστε θετικά. Ρε φίλε, πάνω μου στου κάρεις. Όχι πάλι πάνω μου στου κάρεις. Όπα ρε φίλε. Τι είναι. Τι είναι. Ποδόσφαιρο από το κίνητα, δηλαδή, really. Έλα, πάμε το κίνητο, πάμε το κίνητο. Really. Έλα, εντάξει. Είναι ένα παιχνίδι που πιστεύω ότι το ψηφίσαν, δεν λέω συγκεκριμένα ότι το ψηφίσαν από τον Γκέμπουλ, γιατί ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία της σημερινής νεολαίας. Είναι μπερδεμένη και αυτό το παιχνίδι είναι μπερδεμένο. Είναι και φούτμπολ και ποδόσφαιρο. Του είναι βασικά και φούτμπολ και ποδόσφαιρο. Το τέρμα του. Βάλτο. Βάλτο, μπράβο ρε, στην μπράβο, μπράβο μόλι. Έτσι, έβγαλα. Τώρα το γυρνάμε από εδώ και πέρα 4 γκολ. Πήρα και τρόφι, μόνο πάνω απ' παίρνω τρόφι. Άσε, δεν είναι ότι διέχνω εγώ, διέχνω εγώ. Κοντρολάρω, το έχω. Κοίτα.
Το έχω και πρέπει να σου βγάλω σέντρα τώρα, αλλά πού είσαι. Αυτές που δεν έβγαζε ο Βίντρα ποτέ, αυτό. Ωραία αυτό το γκολ. Εγώ ξέρω ότι πήρα τη Βίντρα. Που όλο τρόπο παίρνει την παιδιά, τι καταφέρνει. Τι χτυπά πάνω από την παιδιά, τρόπο σε την αγάπη. Στόμα, στόμα. Μπράβο. Έλα, 6-2. Έλα. Δοκάρι. Όχι, ρε. Ωραία, τι πού είσαι να σου βγάλω σέντρα. Εδώ. Έλα, σου βγάζω. Τσίπατη. Ναι. Όχι, δοκάρι, έλα, κρέμασε την τέρμα. Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Καλά, εντάξει, μπήκε. Όχι, δεν μπήκε, φίλε, το χάσαμε. Ήταν μπροστά στο τέρμα. Πώς φαίνεται ότι το έχουν λιώσει την προπόνηση. Ναι, πραγματικά. Δεν κοιμηθήκα. Θα βάζω κι άλλο ένα αυτογκόλ εδώ έτσι. Έτσι, απάντω. Γιατί το αξίζει. Για να σφραγίσει την. Θέλει καλό τρόπο, δεν μπορεί. Thug Life ο Μάνος λέει έτσι, πάρτε ένα game να νικήσετε κι εσείς. Ακριβώς. Ωραίο, ωραίο. Μπράβο, παιδιά. Double up. Εδώ πέρα το game όλα τα πήρε όλα τα τρόφις και έφυγε, όπως βλέπετε εδώ. Συνεχίζουν. Τα περισσότερα αυτό goal. Ένα ακόμη battle τελείωσε. Παιδιά, απολαύστε τα δωράκια σας, που είναι γοργία πιανού. Ένα συλλεκτικό Batman Arkham Knight Breloc από την Zegitron και το Tagstore.gr προσφέρει ένα πανέμορφο Armbrand Silent Hills. Είναι τα αναμνηστικά σας δωράκια. Απολαύστε τα όσο εμείς με το Μάνο απολαύσουμε τις γυναίκες που μας περιμένουν απ' έξω και τα μη αλκοολούχα ποτά. Και μάλιστα είμαι πρώτος και γι' αυτό κάνω έτσι. Ποιος είναι πρώτος, ποιος. Το Game of Credits απανάξε 2-1. Ευχαριστούμε πολύ για αυτό το double score. 15 από 15 από σήμερα. Μην με κάνεις και τρολάρα. Ήσταν πολύ καλή αντίπαλη, έχω να το πω. Ειδικά στο Rocket League μας τσακίσατε και στο WWE ήταν δυνατός ο Χιλιάς. Καλός, όχι πρώτος. Όχι πρώτος. Δεν πειράζει, αλλά καλός. Δεν είμαστε για σκουπίδια. Ξέρεις κάτι, θα σε ξανακατεβάσω στην ομάδα άμα το καταφέρνει συνθήκες. Έτσι πρέπει, ο σωστός coach πρέπει να κάνει καλά rotation. Ακριβώς. Αρχίζει η καριέρα για σένα λοιπόν στο WWE. Like, έτσι. Share, subscribe, περιμένουμε σχόλια. Τα λέμε στο gamer.gr, φιλιά. Ποιος είναι πρώτος. Battle 15. Τι είσαι ρε μαλάκα, λυκάνθρωπος. Πρέπει κάποιο έχει να γίνει, ξέρω εγώ. Θα αλλάξουμε σίγουρα στο battle, θα γίνει battle. Το τρατατατατα και θα βγαίνει ο λυκάνθρωπος. Πραγματικά. Θα μου βάλει να το ξανακάνω. Όποιος χάσει θα τον βάλουμε στο dungeon, φυλακή. Που έχουν ενάνους, κάτι τέτοιο. Άμα χάσω στο πρώτο παιχνίδι, στοίχημα κουρεύομαι. Το λέω ανοιχτά εδώ πέρα, αν χάσω κουρεύομαι. Είμαι τόσο σίγουρος να κερδίσω και μάλιστα μπορώ να βάλω και ένα φακό, να παίξω καθόλου ένα φακό. Ή με ένα χέρι. Ή με κανένα χέρι. Μπορώ να κλείσω και έτσι, είναι τόσο απλό. Να σημειώσω ότι ο νικητής, από ό,τι μου είπες, είναι κάτι γυμνές κοπέλες έξω και περιμένει. Οπότε σε χρειάζομαι δυνατό. Ναι, με χρειάζεσαι και γι' αυτό είμαι εδώ. Κυρίως, και ναι. Ήρθαν και κάποιοι φίλοι. Ναι, οπότε το ξαναπάμε. Όχι, ρε μαλάκα, μοντάρε. Ποιος είναι πρώτος. Μαλακία. Το σενάριο λαμβάνει χώρα στο Λονδίνο τον καιρό της βιομηχανικής επανάστασης. Είναι η πρώτη φορά που μπορούμε να αλλάξουμε ανάμεσα σε δύο χαρακτήρες. Για την ακρίβεια έχουμε τα αδέρφια Jacob και Eve. Για ακόμη μια φορά κοντράρεστε με τους Templars, τους οποίους τώρα πια μπορείτε να πολεμήσετε και με πιο stealthy τρόπο από ό,τι παλαιότερα. Επίσης να πούμε ότι η Eve είναι λίγο καλύτερη από τον Jacob στα stealth attacks, καθώς είναι γυναίκα και είναι πιο ευκίνητη, πιο μικρόσωμη.